την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευσή του θα πραγματοποιήσει ο Πανσεραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Σε ανακοίνωσή του, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Σερών σημειώνει ότι όσοι επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα για τις προσεχείς εκλογές παρακαλούνται να το δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα κατά τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα των κτηνοτρόφων των Σερών. Την Δευτέρα, να επαναλάβω, 9 η ώρα στο ξενοδοχείο Ακροπόλ, 9 η ώρα το βράδυ, θα γίνει Γενική Συνέλευση και το θέμα θα είναι ο απολογισμός του Κτηνοτροφικού Συλλόγου για τη διετία που μας πέρασε και βέβαια ο ορισμός ημερομηνίας για τις εκλογές που πρέπει να γίνουν. Τώρα, στόχος είναι να ενημερωθεί όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος για τις δράσεις του Συλλόγου. Επίσης, καλό είναι να υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή για να υπάρχει μια μεγάλη δυναμική του Συλλόγου, καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσουμε και όλα τα νέα παιδιά να συμμετέχουν, να μην είναι θεατές. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι. Βεβαίως θα συζητηθούν και θέματα καυτά, όπως είναι η ελληνοποίηση και η βοσκότοπη, αλλά και άλλα λεπτά θέματα που έτσι κι αλλιώς θα θέτουμε κάθε φορά. Και βέβαια θα ζητήσουμε και κλασικά αυτό που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να σκύψουν πάνω στο θέμα των ανθρώπων που είχαν πάθει ζημιά από τον καταρροϊκό και τις εξωτικές του 13-14, που ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με όλο αυτό. Πείτε μου λίγο και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποια είναι για τον κλάδο των κτηνοτρόφων και αν είναι ενθαρρυντικά, κύριε Σιδηροπούλου? Ακούστε, εάν είναι ενθαρρυντικά στη θεωρία, σαφέστατα και είναι. Αυτό που εμείς θέλουμε, γιατί να πούμε εδώ ότι έχουμε και δύο υπουργούς, έχουμε τον υπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή στο υποδομών, από τον οποίο θα ζητήσουμε, απλά θα τα πω, δρόμους και νερά, και βεβαίως από την αναπληρωτή υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, την κυρία Ραμπατζή, που και αυτή είναι από τον νομό και γνωρίζει τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια, θα την ενημερώσουμε ξανά και δεν χρειάζεται, νομίζω πως τα έχει δει. Οι απαντήσεις που θα πάρουμε σαφέστατα σίγουρα θα είναι θετικές, πιστεύουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς θα υλοποιηθεί και σε τι χρόνο, και αυτός είναι και αν θέλετε, και ο ρόλος του Συλλόγου, έτσι, να είναι εκείνος ο μοχλός πίεσης, έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά και να μην μείνουν για ακόμη μια φορά στη θεωρία.